Περνάμε για ψηλή, αλλά εσύ. Πόσο ύψος έχεις? Είμαι 1,85. Γιατί υπήρχε και αυτό το θέμα με το ύψος, οπότε δεν θέλω να πω κάτι ακριβώς. TNTM νούμερο 2. Πόσο φάνηκε? Πολύ όμορφα κορίτσια. Η κριτική επιτροπή εξαιρετική. Τους εκτιμώ έναν προς ένα. Και πολύ ωραίες ιστορίες. Από ό,τι είδα έτσι. Μου άρεσε. Προσωπικά εμένα, έτσι πως έγινε τελικά. Με κεφαλαία τελικά. Με βοήθησε. Ναι. Γιατί από εκεί έγινε ευρέως γνωστή στον κόσμο. Έγινε γνωστή, αλλά φαντάζομαι ότι πέρασε και μια μικρή στεναχώρια. Εντάξει, εννοείται, ναι. Προφανώς. Εντάξει, τον πρώτο μήνα μου ήρθε λίγο κάπως. Εντάξει, είναι πολύ λογικό γιατί δεν περίμενα να ακούσω όλα αυτά που άκουσα. Οπότε... Δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή όπου άφησες να εννοηθεί ότι σου προτείνει να είσαι και στο 2. Στο Next Model το 2. Ξέρεις κάτι, θα ήθελα να μην αναφέρω άλλο για το GNTM. Ειλικρινά. Οκ, okay. Απλά επειδή το είπες, εγώ στο ρωτάω αν σου είχε γίνει πρόταση. Γιατί... Όχι, απλά χαμογέλασα. Γενικά είμαι πολύ χαμογελαστή. Άρα δεν σου έγινε πρόταση κάτι τέτοιο. Δεν είχε δηλαδή εμπλακεί κάτι να είσαι και στο νούμερο 2. Θα ήθελα απλά να μην το σχολιάσω όλο αυτό. Οκ. Σχέση έχεις, αγόρι έχεις. Καλά, αλήθεια. Θα ήθελα να μην μιλήσω για την προσωπική μου ζωή, αλήθεια. Αλλά ούτε θέλω να σου πω, δεν είμαι με κάποιον ούτε ότι. Είχες γενέθλια και ήρθαμε σε... Άμα σου πω ότι είναι περσινή. Αυτά εδώ μου τα στείλανε από εταιρείες, εδώ πέρα, να διαβήσω. Αυτό εδώ μου το έχει πάρει η κολλητή μου. Ναι. Στη γιορτή μου. Και αυτό... Έχεις εδώ πέρα τις μαρμελάδες σου, αλλά δεν πιστεύω να τις τρώει μεταξύ μας. Εσύ σαν Ιωάννα προσωπικά, ποιες είναι οι φιλοδοξίες που έχεις για τα επόμενα 10 χρόνια? Θα ήθελα να εγκατασταθώ στην Αμερική συγκεκριμένα. Θα ήθελα πολύ και να φτιάξω και τη ζωή μου. Θα ήθελα μέχρι τα 30 μου να κάνω ένα παιδί, ναι, εννοείται. Αν βρω και τον κατάλληλο σύντροφο, εννοείται. Θέλω να κάνω 3-4 παιδάκια. Μου αρέσει πολύ. Πάντα έλεγα ότι ξέρετε, εγώ θα γίνω αθλήτρια, θα ανοίξω το δικό μου γυμναστήριο. Έπαθα ένα σοβαρό τραυματισμό στη μέση. Ήμουνα για κάποιο χρονικό διάστημα ακινητοποιημένη. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα στη ζωή που πραγματικά έρχονται για να σου δώσουν μια πινελιά και να πεις ότι ξέρεις κάτι. Υπάρχουν και πιο σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, εμένα όταν έγινε αυτό με το Next Top Model, λέω παιδιά, εγώ είχα πιο σοβαρά πράγματα πριν από 5 χρόνια να αντιμετωπίσω. Τι έχεις πειράξει το πρόσωπό σου? Έχω πειράξει μόνο τα χειρίνια και τα χειρίνια. Γιατί, μωρό μου, γιατί? Εσύ τι έχεις να πεις στα κορίτσια τα οποία, ρε παιδί μου, κάτι δεν τους αρέσει επάνω τους και θέλουν να το αλλάξουν. Να μην κάνουν υπερβολές. Όμορφα και ωραία. Η υπερβολή δεν είναι ωραία σε κανένα επίπεδο. Εμένα με έπιασε μια κρίση ηλικιακή, μάλλον, και έχει γίνει κάτι υπερβολικό που είμαστε μια χαρά τώρα.